μαζί με ο Λέξης Παπαχελάς, διευθυντής της ε, Καθημερινής. Ε, περιμένοντας την Άφτεξ, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της ε, σημερινής μέρας. Τι πληροφορίες έχεις, ποια είναι τα σενάρια. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα πολύ δραματικό παρασκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή πήγε να υπάρξει μια συνεννόηση, να το πω έτσι, ώστε ε, μήπω άρχισε κάποιο προκαταρτικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Όμω φαίνεται ότι η Άγκυρα πάτησε πάνω στα χθεσινά, αυτά δηλαδή που γίνανε στην Κορσική, ε, για να τορπιλήσει αυτή τη, την τη προοπτική. Είπε δηλαδή, ε, λέει ότι είναι πάρα πολύ εκνομισμένο ο Ερντογάν με τα όσα έγινα, με τι δηλώσει Μακρόν, με το κοινό ανακοινοθέν, ε, με του εξοπλισμού που φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα και ούτω καθεξής. Και έχουμε ξαναπάει από ό,τι φαίνεται σε ένα κλίμα πολύ μεγάλη ένταση. Τα πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Ε, φαίνεται ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να εκδώσει μια νέα ναύτεξ. Υπάρχει μια ε, ανησυχία ε, από ευρωπαϊκέ ε, χώρε ε, και στην Ελλάδα, αλλά κυρίω από ευρωπαϊκέ χώρε, mm. ότι μπορεί να είναι μια ναύτεξ η οποία να φτάνει πολύ κοντά στα χωρικά έδατα του Καστελόριζου ε, Και υπάρχει μια πίεση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μην ε, ξεπερνάει μια απόσταση ξέρω, στα 12-15 mm. μίλια ή κάτι τέτοιο. Και επίση υπάρχει και μια πίεση να μην είναι μια ανάπτυξη η οποία θα τραβάει πάρα πολύ, ώστε τουλάχιστον πριν τη σύνοδο κορυφή, όπου θα είναι πολύ κρίσιμη, να υπάρχει ένα περιθώριο για μια τελευταία μεσολάβηση. Αν θέλει, πριν αρχίσουν οι κυρώσει και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά όμω κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, όπω καταλαβαίνει, όλα αυτά τα μπρο-πίσω. Οπότε περιμένουμε τώρα από την έκταση και τη διάρκεια τη Νάφτεξ να καταλάβουμε πόσο θα τραβήξει το σκηνή η Τουρκία. Ναι. Και να δούμε αν θα υπάρξει αυτό ο κρίσιμο χώρο που λες εκεί στο τέλο αυτή τη Νάφτεξ πριν την σύνοδο κορυφή. Κορυφής. Ε, να καταλάβουμε, Αλέξη, ότι το Βερολίνο έχει ενοχληθεί από το momentum αυτή τη ευρωμεσογειακή διάσκεψη και από του τόνου που χρησιμοποιήθηκαν χθε από το Γάλλο Πρόεδρο. Αυτό που λένε οι διπλωματικές πηγές είναι ότι υπήρξε μια ενόχληση. Ε, το Βερολίνο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια περίοδος ηρεμίας και αποκλιμάκωσης που να μην δίνονται έστω και ψεύτικες δικαιολογίες στην Άγκυρα προκειμένου να τροπιλίζει αυτή τη διαδικασία. Ε, Ίσως αυτές οι πιέσεις να απέδωσαν με την έννοια ότι αν δει κανεί τι αρχικές δηλώσεις Μακρόν και τις αυτές που έκανε πιο αργά μετά τη διμερή συνάντηση θα είναι κάπως πιο ήπιος απέναντι στην στη, στη Τουρκία. Πάντω προσπαθεί να παίξει το ουδέτερο το, το Βερολίνο και προσπαθεί βεβαίω ε, να κερδίσει χρόνο να μην αρχίσει ναι. η πραγματική συζήτηση για τι κυρώσει. Τώρα, τι γυρεύει ο Πομπέου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι γυρεύει, Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Ε, νομίζω ότι ο Πομπέο, η Αμερική δηλαδή, έχει καταλάβει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Ε, υπάρχουν κάποιοι στη Λευκοσία οι οποίοι συνδέουν την επίσκεψη Πομπέο με την επίσκεψη Λαυρόφ, του ισχυρού άντρα της Ρωσικής Δημοκρατίας πριν από μερικέ μέρες ε, στη Λευκοσία, καθώς επίσκεψε με το γεγονό ότι υπάρχει και ένα βέτο απέναντι στην... Ε, ε, για την κυρώση στη Λευκορωσία. Ναι, η παρουσία, όχι η Λευκορωσία, συγγνώμη mm -hmm. ναι. Ε, ότι υπάρχει και ένα βέτο που απειλεί η Λευκοσία στα μέτρα για την ε, Λευκορωσία. Αλλά το βασικό ποιο είναι τώρα, ότι ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών θα βρεθεί στο έδαφο Κυπριακή Δημοκρατία, θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο και ούτω καθεξή σε μια στιγμή μεγάλη ένταση Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζω από μόνο του είναι ένα μήνυμα αποτρεπτικό, αν θέλει, απέναντι στην Άγκυρα. Ε, απομένει όμω να δούμε αν θα το ακολουθήσει και μια σοβαρή διπλωματική μεσολάβηση με κάποιον ειδικό απεσταλμένο, ή αν ο κ. Πομπέο θα θελήσει να πάει Αθήνα και Άγκυρα, που δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο αυτή στιγμή, υπάρχει μόνο τρει ώρε τη Λευκοσία και τίποτα άλλο. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε. Ναι, και αυτέ οι τρει ώρε όμω δεν υπήρχαν μέχρι πριν από μερικέ ώρε. Συν του ότι φρόντισε Αλέξη ο Μάικ Πομπέο από το αεροπλάνο να κάνει και δηλώσει και Βεβαίως, βεβαίως. Ε, είπε... Δεν το λε και λακωνικό, είπε πράγματα. Είπε πράγματα. Είναι εντυπωσιακό ότι χθε το βράδυ ειδοποιήθηκε η Λευκοσία από τον ε, υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Ρίκε, πολύ αργά μάλιστα, Ήταν κοντά στα μεσάνυχτα, ότι θα έρθει ο Πομπέο μετά από δύο μέρε. Οπότε προφανώ υπάρχει κάτι έκτακτο. Και οι δηλώσει, βεβαίω, του είναι πολύ σημαντικέ, με την έννοια ότι λέει ότι πρέπει να αποχωρήσουν τα, τα πολεμικά σκάφη από την περιοχή, προκειμένου να αρχίσει ένα διάλογο. Νομίζω ότι είναι πολύ η ανησυχία και στην Αμερική πια που ε, κλείνοντα λέξη να σημειώσουμε επιπλέον, ε, επειδή ανέφερε στο, την πιθανότητα μιας αμερικανικής ουσιαστικής mm -hmm. πρωτοβουλίας και παρέμβασης, mm -hmm. ε, με τη δήλωσή του το αναθέτει στη Γερμανία, αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή όταν λέει στηρίζουμε πλήρως την ε, γερμανική αυτή η πρωτοβουλία, η οποία πάει και εξαιρετικά, ναι, Δεν ξέρω, έχει... αφήνει περιθώριο θέλω να πω για κάποια νέα παρέμβαση αυτή η δήλωση. Ε, νομίζω πω όχι. Νομίζω ότι υπεργολαβικά, αν θέλει, η Αμερικανική διπλωματία το έχει δώσει αυτό ε. στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ παράδοξο, δεν είναι η καλύτερη σχέση Γερμανία-Αμερική. Ε, αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το καθαρά ελληνοτουρκικό, να το πω έτσι, την πρωτοβουλία συνεχίζει να την έχει η Γερμανία. Δεν φαίνονται οι Αμερικανοί να θέλουν να πάρουν εκείνο το κεφάλι. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.